Ούτε φωνή ούτε ακρόαση από Μπόμπολα και Λόλο, οι οποίοι φαίνονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο πάρτι με μίζε για Χιτά Πάφου και Χιτή Οι ανακριτικέ αρχέ παραμένουν στο ακουστικό, αναμένοντα τα επόμενα βήματα του μεγαλομέτωχου τη Ελέκτορ και του ιδιοκτήτη τη εταιρεία Μελετών Enviroplan. Εάν οι ενδιαφερόμενοι ω ύποπτοι δεν θέσουν αυτού στη διάθεση των Κυπριακών Αρχών εντό των επόμενων ημερών, τότε θα ενεργοποιηθούν τα Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψη και θα αναζητηθούν από τι Ελληνικέ Αρχέ. Του δύο ενέπλεξε στην υπόθεση με την κατάθεσή του ότι ω διευθύνων σύμβουλο τη ηλέκτορα Θανάσιο Κατρί. Ο Κατρί υποστήριξε ότι ο Μπόμπολα κατήχε ρόλο ενορχιστρωτή στην κομπίνα, καθώ είχε τον πρώτο και τελευταίο λόγο για τα δώρα που χρειάστηκε να καταβάλει η εταιρεία προκειμένου να αναλάβει τη διαχείριση των χιτά και χιτή. Σε ό,τι αφορά στον ιδιοκτήτη τη Enviroplan, προκύπτουν στοιχεία για το διπλό παιχνίδι που φέρεται να έπαιξε στην υπόθεση. Η εταιρεία του Θεοφάνη Λόλου, η οποία είχε σχέση συνεργασία με την Ηλέκτορ, είχε αναλάβει καθήκοντα συμβούλου τη Κυπριακή Δημοκρατία για τη διαχείριση των σκουπιδιών. Στοιχεία που ούτε λίγο ούτε πολύ δείχνουν τη διεξαγωγή στημένων διαγωνισμών σε βάρο του δημοσίου συμφέροντο. Αν εκτέλεστο θα παραμείνει πάντω το ένταλμα σύλληψη που εκδόθηκε εναντίον του ευτύχιου Μαλικίδη, καθώ ο ύποπτο εκτεί ποινή για το σκάνδαλο του ΣΑΠΑ. Ο τέος Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου αναμένεται από μέρα σε μέρα να καταθέσει στους ανακριτές όσα γνωρίζει για το φάκελο χιτά. Οι μέχρι στιγμή έρευνε τη αστυνομία δείχνουν ότι πίσω από τη διαχείριση των χιτά και χιτή κρυβόταν ένα καλά οργανωμένο πολυμελέ κύκλωμα. Οι αρχέ εκτιμούν πω μετά τι συλλήψει και καταθέσει μπόμπολα και λόλου, δεν αποκλείεται οι έρευνε να αγγίξουν ακόμα πιο ψηλά στρώματα τη εξουσία. Το ανακριτικό έργο βρίσκεται σε τελικά στάδια και η υπόθεση αναμένεται λιάν συντόμως να καταχωρηθεί για εκδίκαση ενώπιον κακουργιοδικίου. Στην προσπάθειά τους να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ, οι ανακριτές συνεχίζουν τη λήψη καταθέσεων, το ξεσκόνισμα τραπεζικών λογαριασμών και την εξέταση υλικού από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης. Σε κάθε περίπτωση, οι 11 ύποπτοι που τελούν υποκράτηση για την πολύκρωτη υπόθεση αναμένεται να αφαιθούν ελεύθεροι την Τετάρτη, οπότε εκπνέει το διάταγμα κράτησή του. Το ΣΥΓΜΑ επικοινώνησε με το γραφείο του δικηγόρου του Λεωνίδα Μπόμπολα, ο οποίο δεν θέλησε να τοποθερηθεί. Να σημειωθεί πω ο επιχειρηματίας είχε συλληφθεί από την ελληνική αστυνομία τον περασμένο Απρίλιο για φορολογικές παραβάσεις. Ωστόσο δεν ασκήθηκε ποινική δίωξη εναντίον του καθώς κατέβαλε τα χρωστούμενα και απέθηκε ελεύθερο.